Πάμε να αλλάξουμε τελείως κλίμα τώρα. Ναι, και η ερώτηση είναι: κριτικός αγριόγατος, μπορούμε να το λέμε και φουρόγατο? Εγώ την έκανα αυτή την ερώτηση. Ωραίο, δεν την κάνεις εμένα. Ορίστε, στον καλεσμένο μας. Γεια σας, καλώς ήρθατε κύριε Λιβεράκη. Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Λοιπόν, πρέπει να τον λέμε φουρόγατο? Είναι σωστό να τον λέμε φουρόγατο? Υπάρχουν φουρόγατοι, υπάρχουν αγριόγατοι. Φουρόγατος είναι ένας σπιτικός γάτος που έχει φουρέψει, που έχει αγριέψει. Ενώ ο αγριόγατος είναι το άγριο ζώο που ζει στη φύση, δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο. Οπότε εντάξει, μας λύσατε τώρα. Αυτό λέμε φουριάρικα έγα. Είναι αυτή που έχει φύγει και τέτοιο. Ο προσδιορισμός αυτό είναι σπιτικό ζώο που έχει πάει στο. Βγαίνει ουσιαστικά από το φούρια, ας πούμε. Από αυτό, έτσι δεν είναι? Φουρεύω, κάπως έτσι. Okay. Ωραία, εντάξει, μου έλυσε την απορία ο κ. Λιμπεράκη. Άρα, εμείς αυτό που το ζώο που είναι σαρκοφάγο, που είναι στα βουνά μας, που είναι εδώ στην Κρήτη, το λέμε πια κριτικό αγριόγατο. Και επιτέλους έχουμε στοιχεία γι' αυτόν. Επιτέλους κάναμε μία, με την πρωτοβουλία του ΟΦΗΠΕΚΑ, κάναμε μία συστηματική δουλειά που δεν είχε γίνει παλιότερα. Και μαζέψαμε στοιχεία και για τα τρία βουνά της Κρήτης, δύο περιοχές σε κάθε βουνό. Δουλέψανε ένας μεγάλος αριθμός φωτογραφικών παγίδων και βρήκαμε και στα τρία βουνά την παρουσία του και με μία εκτίμηση πληθυσμού που είναι ικανοποιητική. Δηλαδή τα αποτελέσματα έτσι για τα, να τα ακτινογραφήσουμε λίγο κύριε Λιμπεράκη, δηλαδή για τον πληθυσμό του κριτικού αγριόγατου. Βγάζουμε ότι είναι από μισό έως δύο άτομα κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο σε κατάλληλο περιβάλλον όμως, έτσι, όχι παντού στην Κρήτη. Οπότε το κατάλληλο περιβάλλον, για να μην το κάνουμε πολύ πολύπλοκο, είναι περίπου η ζώνη 800 με 1200 μέτρα, αλλά όχι υποχρεωτικά μόνο αυτές. Και εκεί που κυρίως έχουμε δάση πουρναριού, δηλαδή το Ρούβα, ας πούμε, φανταστείτε. Αλλά υπάρχουν και στα άλλα οροπέδια, όχι ότι δεν πάγεται σε πευκό δάσος, αλλά πιο, φαίνεται να τον ελκύει, έχει πιο πολύ βιοπικιλότητα το δάσος του πουρναριού. Γι' αυτό και τον είχαν εντοπίσει ουσιαστικά στο Ρούβα οι Ιταλίδες, σωστά? Οι Ιταλίδες πιο πέρα, στον Πλάτανο από πάνω, στον, ας πούμε, δυτικό, νοτιοδυτικό ψιλορίτη. Αυτό τώρα που είπε η Μέρη, κύριε Λιμπεράκη, με τον εντοπισμό του, έχει νομίζω ενδιαφέρον να πούμε λίγο την ιστορία. Το 1996 είχε γίνει αυτό, σωστά? Ναι, το 1996 είχαν έρθει δύο φοιτήτρες από το Πανεπιστήμιο της Περούτζια, ήρθαν και συναντηθήκαμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Μας είπαν ότι κάνουν μια έρευνα με την προτροπή του καθηγητή τους για τα μικρά σαρκοφάγα της Κρήτης, όλα. Και τους ενδιέφερε να κάνουν παγιδεύσεις για τον αγριόγατο. Εμείς τους δώσαμε ό,τι στοιχεία είχαμε, τους δώσαμε και εξοπλισμό, δηλαδή με δικές μας παγίδες πήγαν και καταφέρανε. Με μεγάλη τύχη, γιατί αυτό συνήθως παίρνει πολύ πιο μεγάλο διάστημα, σε λίγες μέρες από όταν στήσαν τις παγίδες να πιάσουν ένα αγριόγατο. Και μέχρι τότε θεωρούνταν εξαφανισμένο είδος? Δεν ξέραμε καθόλου, δεν ξέραμε, είχαμε κάποια δεν στοιχεία? Δεν ξέραμε. Τα χειροπιαστά στοιχεία μέχρι τότε ήταν μόνο δύο τομάρια που είχαν αγοραστεί το 1905 από μία Αγγλίδα ερευνήτρια στο παζάρι των Χανίων. Τραγικό τομάρια. Απίθανο. Το εμπόριο των δερμάτων ήταν πολύ κοινό. Δηλαδή, θα έχετε ακούσει ιστορίες ότι οι άνθρωποι κάνανε περιουσίες από τα δέρματα της ζουρίδας. Αυτό μετά τη δεκαετία 50-60 έχει σβήσει, αλλά μέχρι τότε ήταν ένα εισόδημα για τους κατοίκους των ορεινών περιοχών σημαντικό. Ωραία. Τώρα που έχει γίνει της μόδας να εξορμούμε στα βουνά και στα οροπέδια, αν πέσουμε πάνω σε ένα. Καταρχάς, υπάρχει περίπτωση να πέσουμε πάνω σε ένα κριτικό αγριόγατο? Θα είστε πάρα πολύ τυχεροί. Το ζώο φοβάται τον άνθρωπο πάρα πολύ. Δηλαδή, ελάχιστοι είναι που το έχουν δει και κυρίως αυτοί που γυρίζουν τα βουνά, είτε είναι βοσκοί, είτε είναι κυνηγοί. Και αυτό σε περιπτώσεις πολύ ιδιαίτερες. Αν ακούσει άνθρωπο, ακόμα και από μακριά, φροντίζει να κρυφτεί και να μην δώσει σημάδια της παρουσίας του. Οπότε μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να έχετε τέτοια επαφή. Είναι, πώς τα λένε αυτά, κρυπτικά είδη? Πώς τα λένε αυτά, κύριε Λιμπεράκη? Κρυπτικά. Κρυπτικά είδη. Οπότε πραγματικά δύσκολο να τα πετύχουμε. Τώρα, τι. Αφήστε που δραστηριοποιείται πιο πολύ τη νύχτα. Δηλαδή, ένα παράγοντας παραπάνω είναι πολύ λιγότερο. Υπάρχει και τη μέρα, αλλά πολύ λιγότερη δραστηριότητα, κυρίως τη νύχτα. Οι απειλές τώρα που υπάρχουν γι' αυτό. Γιατί μιλάμε για ένα σαρκοφάγο ζώο που είναι και θηρευτής προφανώς, έτσι, σωστά. Ποιες είναι, τι απειλεί τον κριτικό αγριόγατο? Η ερώτηση είναι πολύ σημαντική, γιατί ήταν και ένα από τα αποτελέσματα της έρευνας και με τις παγίδες αυτό μπορέσαμε να το διαπιστώσουμε. Είχαμε κάποιες ιδέες πριν. Να πούμε βεβαίως ότι βλέπουμε εικόνες από αυτές που μας έχετε. Είναι από τις καταγραφές, σωστά? Ναι. Είναι εικόνες που μας δώσατε εσείς αυτές. Εδώ είναι χαρακτηριστικό που τρίβεται στο έδαφος. Για να τα προσελκύσουμε,
χρησιμοποίησαμε διάφορα κόλπα. Το πιο επιτυχημένο τι ήταν, άμμος από σπιτικές γάτες εκεί που πάνε και κάνουν τα περιτώματά τους. Αυτή την εποχή που έγινε η έρευνα είναι και εποχή ζευγαρώματος, οπότε η μυρωδιά ενός άλλου γατιού στην περιοχή τους θα έλκει. Οπότε πήγε και έψαχνε εκεί να δει τι είναι αυτό που μυρίζει έτσι. Α, έτσι καταφέρατε να τα έχετε κοντά και να τα κινηματογραφήσουμε. Τέλειο, ωραία. Και με πάρα πολύ κόπο, πιστέψτε με. Και ιδίως οι συνάδελφοί μου, ο Νίκος Οκιάμος και ο Μανώλης Παπαδημητράκης, έχουν κάνει. Και αυτό έγινε τώρα το χειμώνα. Τώρα το χειμώνα. Άρα δεν ήταν και εύκολες οι συνθήκες. Νοέμβρη με Φλεβάρι, αυτό το τετράμινο δραστηριοποιηθήκαν φουλ. Νοέμβρη με Φλεβάρι. Ναι. Τώρα έχουμε καθαρή εικόνα γιατί δεν είχαμε χιόνια, ας πούμε, τόσο ψηλά. Ή δεν ενοχλείτε από αυτές. Είχαμε και χιόνια. Αν δείτε κάποιες φωτογραφίες, έχουν και χιόνια, αλλά δεν πηγαίναμε πάντα πολύ ψηλά επίτηδες κιόλας, γιατί. Και το ζώο δεν προτιμά τα ψηλά, δεν προτιμά τα χιόνια όταν μπορεί να τα αποφύγει. Α, οπότε είναι πιο κάτω εκεί που είναι. Αλλά άμα είναι στην περιοχή του, πάλι δεν μπορεί και να τα αποφύγει. Έτσι. Και εμείς αντίστοιχα να πάμε εκεί που είναι να το ψάξουμε. Λοιπόν, λέγαμε για τις απειλές. Τι απειλεί το κριτικό δεδομένο? Με σειρά προτεραιότητες θα είναι τρεις οι κύριες, ας τις πούμε. Το ένα είναι ο υβριδισμός. Δηλαδή και πριν είχαμε στοιχεία, έχουμε πιάσει, έχουμε βρει μάλλον. Σκοτωμένα ή μας ειδοποιήσαν για αγριόγατο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και πήγαμε και βρήκαμε και ήταν υβρίδια, ξεκάθαρα. Εξηγήστε στον κόσμο τι είναι το υβρίδιο. Υβρίδιο είναι το ζευγάρο, τα γατάκια που βγαίνουν όταν ζευγαρώσει άγριος γάτος με σπιτικό γάτι. Έτσι. Είχαμε λοιπόν βρει τέτοια, τώρα καταγράψαμε και στις κάμερες. Δηλαδή, καταγράψαμε τι σπιτικές γάτες να γυρίζουν στις περιοχές του αγριόγατου. Συγγνώμη τώρα, φτάνει μια οικόσιτη γάτα μέχρι το Ρούβα? Όχι όλες, όχι κάθε μια γατούλα που έχουμε στο σπίτι μας, αλλά κάποιες από αυτές, θα έχετε κι εσείς εμπειρία, είναι πιο ζωηρές από τις άλλες. Κάποιες θέλουν να πάνε να κυνηγήσουν, να κάνουν τη βόλτα τους, είναι τελείως αυτόνομα ζώα οι γάτες. Δεν μας λογαριάζουν ιδιαίτερα τα αφεντικά. Σωστό. Οπότε ναι, φτάνουν μέχρι πολύ μακριά από τον άνθρωπο και οι σπιτικές γάτες. Και θα μου πείτε, ωραία, και τι έγινε? Υπάρχουν δύο προβλήματα με τον υβριδισμό. Το ένα είναι ότι έχουμε ένα ζώο, ας πούμε, που ήταν καθαρόαιμο και μπορεί να έχουμε ανακάτεμα και να μην βγάζουμε απογόνους οι οποίοι να είναι προσαρμοσμένοι στο περιβάλλον. Το ζώο που δεν είναι προσαρμοσμένο στο περιβάλλον πιο εύκολα θα δημιουργήσει ζημιά στον άνθρωπο. Οπότε. Ερχόμαστε και λέμε, τα γατιά ή οτιδήποτε, ζουρίδες, μας κάνουν ζημιά. Πέραν του ότι τα σπιτικά μπορεί να κουβαλάνε αρρώστιες στις οποίες να μην έχει συνηθίσει, να μην έχει προσαρμοστεί ο άγριος και να έχουμε μια μόλυνση τέτοιου τύπου. Το ένα λοιπόν ήταν ο υβριδισμός. Το δεύτερο ήταν τα δηλητηριασμένα δολώματα. Δυστυχώς και παρά την καμπάνια που έχει κάνει το μουσείο που με αφορμή το πρόγραμμα για το ΙΠΑΕΤΟ, τα άλλα αρπακτικά. Και έχουμε καταγεγραμμένη μία πτώση της χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων, δηλαδή ο κόσμος ανταποκρίνεται. Παρόλα τα αυτά, έχουμε ακόμα τη χρήση τους. Εμείς βρήκαμε εκεί στις περιοχές δηλητηριασμένα δολώματα. Μα αν είναι δυνατόν, που όλοι εκεί οι παρικούντες γνωρίζουν ότι είναι πληθυσμός. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα. Και τώρα κάνει και ο ΦΠΚΑ μία πολύ ενδιαφέρουσα καμπάνια. Ίσως έχετε δει στην τηλεόραση που μιλάει για αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό. Το τρίτο είναι η καταστροφή των βιοτόπων του. Δηλαδή. Με το που θα ανοίξει ένας δρόμος σε μια περιοχή, ας πούμε, 100 στρέμματα, ο αγριόγατος δεν βλέπει 100 στρέμματα μείον, ξέρω εγώ, 3 στρέμματα που τρώει ο δρόμος, τη βλέπει σαν 50 στρέμματα και 50 στρέμματα. Δεν του δίνει την αίσθηση ενός απείραχτου τοπίου που θα μπορεί να δράσει. Δηλαδή, το στριμώχνουμε. Στριμώχνουμε την άγρια φύση παντού. Δεν είναι μόνο τον αγριόγατο. Mm. Όπου και να δείτε, στις θάλασσες, στα βουνά, στις παραλίες. Άρα έχουμε, ο άνθρωπος, όπου απλώνεται ο άνθρωπος, φεύγει ο αγριόγατο. Άρα και αυτό που λέμε, που νομίζω έχει θεσπίσει και η κυβέρνηση με τα λεγόμενα πάτητα βουνά, δηλαδή και η ανθρώπινη παρουσία και οι δρόμοι, έχει τη σημασία. Καλά το ταιριάζεται. Τελικά, κύριε Λιμπεράκη. Το επιστημονικό κομμάτι της δουλειάς των απάτητων βουνών παγκοσμίως είναι γνωστό ως περιοχές ανευδρόμων. Ναι. Και ελέγχουν τη διαφορά της βιοποικιλότητας σε περιοχές που ας πούμε άγριες εντός εισαγωγικών που δεν έχουν περάσει δρόμοι, σε σύγκριση με μια αντίστοιχη περιοχή που περνάνε όμως δρόμοι. Και βλέπουμε τεράστιες διαφορές. Δηλαδή, οι δρόμοι δεν είναι μόνο ότι περνάει ένα αυτοκίνητο, φέρνουν μαζί τους πάρα πολύ ζημιά. Διάβρωση, νόμιμες δραστηριότητες που δεν υπήρχαν, παράνομες δραστηριότητες που δεν υπήρχαν. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Μπορώ να σας μιλάω μία εκπομπή μόνο γι' αυτό, να τα αφήσουμε όμως. Οι περιοχές ανευδρόμων λοιπόν έχουν τη σημασία τους και κάνω μία παρένθεση αν μου επιτρέπετε. Πολύ σημαντικό να τη συνδυάσουμε με τον καινούριο νόμο που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πολύ σκληρή μάχη για
την επαναφυσικοποίηση ορισμένων περιοχών που θα βάλει προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς στο ότι μας αφορά σε αυτό. Πέραστα. Για να κλείσουμε λοιπόν το θέμα τώρα του αγριόκατου και θα επανέλθουμε για αυτό που λέτε για την επαναφυσικοποίηση, γιατί μου άρεσε και σαν όρος και μου κάνει και καλό. Τις αρέσουν αυτοί οι όροι, να ξέρετε. Εμείς τώρα εδώ βάλαμε, είπατε, στον ομαλό, σωστά, στα λευκά όρη που βάλαμε. Στα λευκά όρη βάλαμε στην Ανώπολη και στο Κουστογέρακο. Mm-hmm. Κάποιοι μπορεί να τα ξέρουν αυτά τα χωριά. Στο Ψιλορίτη βάλαμε στο Ρούβα και στον Άγιο Ιάκυνθο. Ενώ στη Δίχτυ βάλαμε στο πάνω από τη Σίμη, στον ομαλό Βιάνου και στο Καθαρό. Και έχουμε σε όλες αυτές τις περιοχές βρήκαμε. Σε όλες έγιναν καταγραφές. Ναι. Προσφάτως είχα ακούσει κάπου και στη Ζούρβα ότι πάνω από τη Ζούρβα ένας ερασιτέχνης, ένας φυσιολάτρης μας επικοινώνησε και μας έστειλε κάποιες φωτογραφίες. Έγινε viral είδα στα social media. Ναι, αλλά όντως είχε και εκεί μια καταγραφή αρκετά μακριά από τον άνθρωπο. Πολύ πιθανό να είναι και εκεί. Πολύ πιθανό να είναι εκεί. Η πιθανότητα έτσι με το δεδομένο ότι λίγο αλλάζει το DNA του, αν μου επιτρέπετε να το πω, με δεδομένο ότι έρχεται σε επαφή και με τις οικόσιτες τις γάτες. Να κατέβει πιο χαμηλά και να μπει λίγο πιο μέσα στις κοινωνίες υπάρχει. Θα σας απαντήσω πολύ γρήγορα όχι. Αυτό που είπατε όμως για το DNA, αφήστε με ένα λεπτό να πω μια κουβέντα, είναι ο επόμενος μας στόχος, δηλαδή θέλουμε να κάνουμε τώρα μελέτες DNA, ξέροντας κιόλας που έχουμε και μεγαλύτερες πυκνότητες να βάλουμε αντίστοιχες παγίδες. Είναι κάτι σαν βουρτσάκι που πάει και τρίβεται το ζώο και αφήνει τρίχες, οπότε μπορούμε να βρούμε DNA. Για να απαντήσουμε δύο ερωτήματα. Πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα του υβριδισμού, σε τι ποσοστό, ας πούμε, να το πούμε χοντρικά έτσι το βρίσκουμε. Και το δεύτερο, το κριτικό ζώο τι σχέση έχει με τον ευρωπαϊκό αγριόγατο που έχουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα και με τον αφρικανικό αγριόγατο. Που είναι φαίνεται να είναι κοντινή συγγενής. Δηλαδή, μορφολογικά δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Α, δεν είναι. Και θέλουμε να δούμε, είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι ζευγάρο με τον δύο, είναι μόνο αφρικανικός ο οποίος προσαρμόστηκε εδώ ή μόνο ευρωπαϊκό. Έχει αρκετό ενδιαφέρον για μας επιστημονικό αυτή η ερώτηση. Οπότε, είναι ο στόχος μας ο επόμενος. Ναι. Οπότε η έρευνα συνεχίζεται. Ναι. Και τα αποτελέσματα όταν έρθουν καλή ώρα, ξέρετε εδώ. Εδώ κύριε Λιμπερά και εδώ θα είμαστε. Αφού με έχετε πελάτη, έρχεται συγκινά, οπότε μείναμε. Έχετε πελάτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Άλλο έχουμε. Τώρα χάνω χρόνο, το ξέρω και θα με σκοτώσετε τώρα. Αλλά υπάρχει άλλο αντίστοιχο θηλαστικό σαν τον κριτικό αγριόγατο στην Κρήτη? Όχι, τόσο μεγάλο. Όχι. Μετά το αμέσως μεγαλύτερο, ίσως και μεγαλύτερο σε βάρος είναι ο άρκαλος που λέμε, ο ασβός δηλαδή. Αλλά αυτό δεν είναι αμυγό σαρκοφάγο. Δηλαδή, ο άρκαλος είναι ένα ζώο που τρώει κυρίως σκουλίκια. Και γι' αυτό διαμαρτύρονται και στις καλλιέργειες, γιατί πάει και σκαλίζει. Όχι για να φάει το φυτό που έχουμε φυτέψει, αλλά επειδή ποτίζουμε και τώρα πολύ πιο εκτεταμένα, να βρει σκουλίκια που είναι η βασική του τροφή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Βεράκη. Λοιπόν, πάμε τώρα διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.